Γεια σας, είμαι ο Μινάζας Γέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας δείξω την επίλυση του θέματος 1 των τελικών εξετάσεων Φεβρουαρίου 2017 του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το θέμα, έχουμε τα εξής δεδομένα. Σε ένα σύστημα εκτελέσαμε το CPU-Z και μας αναφέρει ότι είναι 32 bit. Το μέγεθος γραμμής είναι 4 byte και επίσης αναγράφει τα εξής στοιχεία. L1 data, 8 kilobyte, 4 way. Θα πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε το tag, το index και το displacement. Ας δούμε λοιπόν με τα στοιχεία που μας δίνεται τι μπορούμε να υπολογίσουμε. Καταρχήν μας αναγράφει ότι το μέγεθος γραμμής είναι 4 byte. Δηλαδή υπάρχουν 4 διαφορετικές τοποθεσίες που μπορούν να αποθηκευτούν τα byte και από το διαδικό σύστημα γνωρίζουμε ότι 2 ίσο τετράγωνο μας δίνει 4. Δηλαδή 2 bit αρκούν για να διευθυσιοδοτήσουν τα 4 αυτά byte που οι διευθύνσεις είναι 0, 0, 0, 1, 1, 0 και 1, 1. Το 0, 1, 2, 3. Άρα λοιπόν κρατάμε ότι από αυτό εδώ πέρα τα bit για το displacement είναι 2. Στη συνέχεια, αν δούμε το θέμα πάλι, θα πρέπει να υπολογίσουμε τον αριθμό των γραμμών. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι 8 kilobyte. 8 kilobyte λοιπόν σημαίνει ότι είναι 8 επί 1024 byte. Μας αναφέρει ότι είναι 4 δρόμων, άρα αυτός ο αριθμός των byte διαιρείται και τοποθετείται στις 4 διαφορετικές ομάδες, στους 4 δρόμους. Και επίσης μας αναφέρει ότι κάθε γραμμή έχει 4 byte, άρα ομοίως πρέπει να διαιρέσουμε και με το 4. Συνολικά λοιπόν, άμα κάνουμε αυτή την πράξη, την οποία μπορούμε να την κάνουμε και με χάρτη και μολύβι, αλλά μπορούμε να την κάνουμε στα πλαίσια της επίλυσης στο βίντεο και με τον υπολογιστή, 8 επί 1024 μας κάνει 8192, αν το διαιρέσουμε δια 4 μας κάνει 2048 και άμα το διαιρέσουμε δια 4 μας κάνει 512. Είναι λοιπόν ένας αριθμός 512 γραμμών. Θα πρέπει να βρούμε οι 512 γραμμές πόσα bit απαιτούνται. Γνωρίζοντας ότι 8 bit διευθυνσιοδοτούνται 256 διαφορετικές θέσεις, δηλαδή τα 8 στα 256 byte, άρα τα 9 bit 512. Άρα μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι τα bit για το index είναι 9. Γιατί 9 bits στο index είναι ικανά να διευθυνσιοδοτήσουν 512 διαφορετικές γραμμές. Το τελευταίο στοιχείο είναι το tag. Για να υπολογίσουμε το tab, βλέπουμε από το θέμα ότι μας αναφέρεται ότι είναι 32 bit. Άρα, σε μία διεύθυνση που είναι 32 bit, θα αφαιρέσουμε τα 2 bit για το displacement, το οποίο το αναγράφω με D, θα αφαιρέσουμε 9 bit για το index, το οποίο το γράφω ως index, και τα υπόλοιπα, δηλαδή από τα 32 bit, αν αφαιρέσουμε τα 2 bit είναι 30 και αν αφαιρέσουμε τα 9 bit είναι 21, τα υπόλοιπα λοιπόν 21 bit είναι το tag. Άρα λοιπόν, η συγκεκριμένη κρυφή μνήμη έχει tag 21 bit, index
9 bit και displacement 2 bit. Σε περίπτωση που θέλουμε να υπολογίσουμε το tag index της συγκεκριμένης διεύθυνσης, θα πρέπει να τη μετατρέψουμε στο διαδικό σύστημα. Έτσι λοιπόν, απομακρύνω αυτά εδώ για να πάμε να υπολογίσουμε τη συγκεκριμένη διεύθυνση. Θα την κάνω λοιπόν copy paste προκειμένου να μπορέσουμε να την μετατρέψουμε στο διαδικό σύστημα. Για να τη μετατρέψουμε στο διαδικό σύστημα, η διαδικασία είναι απλή. Αρκεί να ξέρουμε ότι κάθε ψηφίο του 16-αδικού συστήματος αντιστοιχεί σε 4 bit. Το F αντιστοιχεί στο 1111, είναι το 15. Το ε, που είναι το 14, αντιστοιχεί στο 1110. Δηλαδή εδώ είναι το F, εδώ είναι το ε. Πρέπει να βρούμε το D. Το D είναι το 13. Άρα είναι 8 συν 4, 12 συν 1, 13. Το C είναι το 12, δηλαδή 8 και 4. Αυτά είναι οι δυνάμεις του 2, είναι 4 bit μαζί, οπότε εύκολα υπολογίζουμε την αναπαράσταση. Επίσης είναι το γράμμα β, να το γράψω εδώ, α, β και 1. Το β είναι το 11, δηλαδή 8 και 2, 10 και 1, 11. Το α είναι το 10, δηλαδή 8 και 2, 10. Το β ομοίως και το 1 σε 4 bit αναπαράσταση είναι 0, 0, 0, 1. Γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη κρυφή μνήμη, όπως υπολογίσαμε, είναι 21 κάθετος 21 bit στο tag, 9 bit στο index και 2 bit στο offset. Άρα αρκεί να ξεκινήσουμε από το LSB και να σημειώσουμε τα bit στην κάθε κατηγορία. Αυτά τα 2 bit εδώ πέρα είναι τα bit του displacement. Τα τελευταία bit λοιπόν είναι τα bit του displacement. Ακολουθούν τα 9 bit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Εδώ πέρα λοιπόν 4, 5, 6, 7, 8, 9. Αυτά εδώ τα bit λοιπόν είναι το index. Είναι ο αριθμός γραμμής. Θα τοποθετηθεί στην συγκεκριμένη γραμμή. Και τέλος, τα υπόλοιπα bit, τα 21 υπόλοιπα bit, σε περίπτωση που δεν είναι 21 πρέπει να προσθέσουμε 0 στην αρχή, δηλαδή εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 20 λοιπόν, bit και 1, 21, σωστά είναι αυτά, 21 bit είναι το tag. Άρα η συγκεκριμένη διεύθυνση έχει το tag που αναγράφεται, το index που αναγράφεται και το D, το displacement που φαίνεται. Στο θέμα λοιπόν μας αναφέρει ποιες άλλες διευθύνσεις byte θα φέρει η συγκεκριμένη γραμμή. Για να υπολογίσουμε τις υπόλοιπες διευθύνσεις byte, αρκεί το displacement να πάρει όλες τις πιθανές τιμές. Δηλαδή θα έχουμε displacement που τελειώνει σε 0, 0, 0, 1, 1, 0 και το 1, 1 που το έχουμε. Και για να υπολογίσουμε τις διευθύνσεις θα πρέπει να μεταφέρουμε αυτούσια τα bit του index που δεν αλλάζουν, δηλαδή 1-1 σε όλες τις διευθύνσεις. Άρα, είναι η διεύθυνση F που έχουμε υπολογίσει, θα βρίσκεται στην ίδια γραμμή και η διεύθυνση που είναι η E. Στην ίδια γραμμή θα βρίσκεται και η διεύθυνση που τελειώνει σε D και στην ίδια διεύθυνση θα βρίσκεται η διεύθυνση που τελειώνει. Στην ίδια γραμμή θα βρίσκεται και η διεύθυνση που τελειώνει στη C. Δηλαδή, αν γράψουμε πλήρως τις διευθύνσεις, θα είναι το 1, β, α, β, C, D, E, C, έως 1, β, α, β, C, D, E, F, τα οποία είναι 4 byte. Στην ίδια γραμμή θα βρίσκονται αυτά τα 4 byte. Το θέμα στη συνέχεια μας αναφέρει να βρείτε δύο διαφορετικές διευθύνσεις με απόσταση μεγαλύτερο των 6 byte που αντιστοιχούν στο ίδιο index. Για να αντιστοιχούν στο ίδιο index αρκεί να αλλάξουμε κάποιο από τα bit του
tag. Για παράδειγμα, μια διεύθυνση προκύπτει αν αυτό το 1 το κάνω 0. Δηλαδή η διεύθυνση, δηλαδή αυτό το γράμμα β, γίνει από β γίνει 3. Άρα, για παράδειγμα, η διεύθυνση 1, 3, α, β, σ, δ, ε, f είναι μια διεύθυνση μνήμης που έχει το ίδιο ίντεξ και βρίσκεται βέβαια πολλά byte πιο κοντά στην αρχή της μνήμης, γιατί το 1 έγινε 0. Μία άλλη ομοίως διεύθυνση είναι να αλλάξουμε π.χ. ένα άλλο bit, να αλλάξουμε π.χ. αυτό το bit και το κάνουμε 0, οπότε προκύπτει ότι έχουμε τη διεύθυνση 4, το c γίνεται 4. Δηλαδή, για παράδειγμα, η διεύθυνση 1, 3, α, β, το c τώρα γίνεται 4, d, e, f. Ομοίως και αυτή η διεύθυνση έχει ίδιο ίντεξ. Και ομοίως, αλλάζοντας τα bit του tag, βρίσκουμε διευθύνσεις που έχουν το ίδιο ίντεξ, αλλά με το tag συνδέονται σε άλλη διεύθυνση μνήμης. Στο τέλος, μας αναφέρει τι θα συμβεί ως προς τον αριθμό αστοχίας αν το πρόγραμμα κάνει 1000 συνεχείς αναγνώσεις, πρώτα στη μία και αμέσως μετά στην άλλη διεύθυνση. Και οι δύο διευθύνσεις μνήμης αντιστοιχούν στο ίδιο ίντεξ. Αν είχαμε μια κρυφή μνήμη απευθείας απεικόνησης, θα είχε ως συνέπεια μια να τοποθετείται η πρώτη διεύθυνση, να γίνεται εκδίωξη στη συνέχεια αυτής της γραμμής όταν έρχεται η ανάγνωση από την επόμενη διεύθυνση η οποία αντιστοιχεί στην ίδια γραμμή και ούτω καθεξής. Στην περίπτωσή μας όμως που έχουμε μια κρυφή μνήμη τεσσάρων δρόμων, 4-way, σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί η μία διεύθυνση θα τοποθετηθεί στο one way, η άλλη διεύθυνση στο second way και όταν γίνεται διαδοχική ανάγνωση πρώτα από τη μία διεύθυνση και μετά από την άλλη, θα βρίσκονται και οι δύο στην κρυφή μνήμη και έτσι δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ακόμα και two-way κρυφή μνήμη να είχαμε, δεν θα είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα συνολικά τα hits και τα misses είναι στην αρχή που έχουμε δύο misses, που είναι τα cold misses, γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα στην κρυφή μνήμη, και στη συνέχεια ακολουθούν 998 hits. Μια πολύ καλή τιμή, ένα καλό ποσοστό για την κρυφή μνήμη. Το τελευταίο ερώτημα, αν γνωρίζουμε ότι κάθε γραμμή έχει ένα bit για το valid bit, να υπολογίσετε πόσα συνολικά bit είναι η L1 data. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπολογίσουμε το συνολικό αριθμό των bit. Έχουμε υπολογίσει ότι έχουμε στην περίπτωσή μας 512 γραμμές. Έχουμε λοιπόν 512 γραμμές, άρα θα πρέπει να υπολογίσουμε κάθε γραμμή πόσα bit κουβαλάει. Καταρχήν είναι το ένα bit για κάθε way, που είναι το valid bit που δείχνει κατά πόσο είναι έγκυρο το κάθε way, το κάθε υποσύνολο της κρυφής μνήμης, άρα είναι 1x4. Συν κάθε γραμμή έχει ένα tag 21 bit, άρα είναι συν 21x4. Κάθε way έχει το δικό του tag. Επίσης, σε κάθε γραμμή της κρυφής μνήμης τοποθετούνται 4 byte, δηλαδή 32 bit. Άρα έχουμε συν 32 bit επί 4. Έχουμε βάλει λοιπόν τον αριθμό των data που είναι 32 bit, τον αριθμό του tag 21 bit και το valid bit που είναι αυτό. Αν κάνουμε την πράξη, θα δούμε 512. Ας υπολογίσουμε καταρχήν 32 επί 4 μας κάνει 128, στη συνέχεια άρα λοιπόν αυτό είναι 128 συν 21 επί 4 μας κάνει 84 συν 4, το οποίο 4 συν 84 συν 128 216 επί 512 110.592 bits, τα οποία αν τα διαιρέσουμε δια 8
ισοδυναμεί με 13.824 kilobit byte, τα οποία αν τα διαιρέσουμε δια 1024 μας κάνει 13,5 kilobyte. Παρατηρούμε ότι ενώ η αρχική κρυφή μνήμη μπορούσε να φέρει 8 kilobyte σε δεδομένα, λόγω των bit ελέγχου, tag κτλ, το μέγεθος είναι πολύ μεγαλύτερο, είναι 13,5 kilobyte. Και βέβαια μια κρυφή μνήμη έχει και άλλα bit, για παράδειγμα bit συνέπειας όταν έχουμε ένα SMP, ένα Symmetrical Multiprocessing System, και έτσι λοιπόν αυξάνεται πολύ ο αριθμός των bit. Όταν λέμε ότι έχουμε μια 8 kilobyte κρυφή μνήμη, αναφέρεται μόνο στα δεδομένα, όχι σε όλα τα bit που φέρει. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η επίλυση αυτής της εργαστηριακής άσκησης.